Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας», αυτή την ώρα μαζί σας, εμείς και εσείς, εσείς και εμείς, από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ και το δορυφορικό στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Σας ευχαριστούμε που μας κάνετε παρέα σε ολόκληρο το νησί. Καλά τα νέα, βροχές σήμερα. Πρωτοβρόχια θα λέγαμε στην ουσία, αν είναι σε ολόκληρο το νησί, γιατί κατά τόπους βροχές είχαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ο Τάσος Ιεροδιακόνου, ο ερασιτέχνης μετεωρολόγος, ο οποίος φιλοξενήθηκε αρχές τη σεζόν, μας ανέφερε ότι 2 με 3 Νοεμβρίου θα είχαμε βροχές, και σήμερα έχουμε, είμαστε ακριβώς στην ημερομηνία, 5 με 8 επίσης, όπως αναφέρει ο ίδιος και οι προβλέψεις του, οι ερασιτεχνικές στα Μιναλάγια, τα γνωστά, 13 με 15 Νοεμβρίου, 24 με 26 Νοεμβρίου και 28 με 29. Ας ευχηθούμε να πραγματοποιηθούν και οι επόμενες προβλέψεις. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής, αγώνας ακριβίας κλασικών αυτοκινήτων με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Η Λέσχη Ιστορικών και Κλασικών Οχημάτων Κύπρου, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που μεταξύ άλλων κάθε χρόνο διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες με τα έσοδα να διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, αποδεικνύοντας έτσι έμπραχτα και τη διάθεση για προσφορά στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο, πραγματοποιεί διοργάνωση, μια εκδήλωση αυτή την Κυριακή, 8 του μήνα, ένα αγώνα ακριβίας, είναι ο πρώτος αγώνας στη Λεμεσό με κλασικά αυτοκίνητα, 50 στο σύνολο, ίσως και περισσότερα θα το ακούσουμε με τον εκλεκτό καλεσμένο μας, άνω των 25 ετών σε χρονολογία αυτά τα οχήματα, τα οποία θα επιλεγούν ή έχουν επιλεγεί ήδη από την Κριτική Επιτροπή. Φιλανθρωπικός αυτός ο αγώνας, όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν προς ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου. Για αυτό το σκοπό σήμερα μαζί μας στο στούντιο είναι ο κύριος Δήμης Μαυρόπουλος, είναι ο πρόεδρος της Λέσχης Ιστορικών και Κλασικών Οχημάτων Κύπρου. Καλώς ήλθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ που κάνατε το ταξίδι από τη Λεμεσό. Βρέχει. Στη Λεμεσό όχι. Μόλις μπήκαμε στη Λευκοσία, ανοίξαν οι ουρανοί. Α, μάλιστα. Προτέρημα. Προτέρημα. Θέλουμε νερά. Και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ που κάνατε το δρόμο και τη διαδρομή και ήρθατε. Έχουν επιλεγεί αυτά τα 50 κλασικά, είναι 50 τελικά? Έχουν επιλεγεί τα 50 και έχουμε λίγο πρόβλημα με τις συμμετοχές, διότι ήρθαν παραπάνω 50 και έχουμε ένα πρόβλημα που σήμερα εμφανίστηκε, ότι δίδουν τα λεφτά στον αντικαρκινικό και νομίζουν ότι θα μπουν στον αγώνα. Ενώ δεν και είναι τώρα, έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι, διότι θέλουμε να κρατήσουμε κλασικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ωραία. Θα είναι πρώτη φορά που κάνουμε αυτόν του είδους του αγώνα, που είναι μόνο μες στη Λεμεσό, μόνο μες στην πόλη. Μάλιστα. Και όλα τα controls θα είναι στα αξιοθέατα της Λεμεσού. Συνδυάζεται τα δύο λοιπόν. Μάλιστα. Πώς είναι η απόσταση της διαδρομής στην όρφη Λεμεσό? Η απόσταση της διαδρομής είναι 18 χιλιόμετρα. Α, μάλιστα. Και είναι στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης και είναι 18 χιλιόμετρα και η μεσαία ταχύτητα. Α, μάλιστα, τόσο. Δηλαδή είναι πολύ αργό, είναι ωραίο. Θα διαρκέσει 2,5 ώρες. Χαίρομαι. Και θα σταματά από κάτω από το αξιοθέατα για να βλέπουν και ο κόσμος τα αυτοκίνητα και το αξιοθέατα. Μάλιστα. Και βλέπω εδώ ότι θα γίνει και μία στάση για καφέ και σνακ στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Μάλιστα. Αφού αρχίσει. Από πού θα αρχίσει, από τη Μαρίνα? Θα αρχίσει, όχι. Θα αρχίσει από τον Εναέριο. Α, μάλιστα. Θα πάμε στο Δημοτικό Μέγαρο. Μάλιστα. Θα μας ξαναξεκινήσει εκεί ο Δήμαρχος και μετά θα πάμε στη Λεμεσόν ολόκληρη. Ναι. Δεν μπορώ να πω άλλα, διότι η διαδρομή θα δοθεί μία ώρα πριν τον αγώνα. Μάλιστα. Με συγχωρείτε. Όχι, παρακαλώ, γιατί δεν έχει σημασία. Άλλωστε η συμμετοχή. Συμμετοχή, βέβαια. Είναι που έχει σημασία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. 2,5 με 3 ώρες λοιπόν στην όμορφη Λεμεσό με μία ταχύτητα 18 χιλιόμετρων. Μάλιστα. Την ώρα, με αυτοκίνητα 25 χρονών και άνω, ξέρω ότι θα δούμε όμορφα αυτοκίνητα. Πολύ όμορφα. Και συντηρημένα. Έχουμε και διατηρημένα. Του 37, του 1937, έχουμε ένα αυτοκίνητο του 26, 1926. Πάρα πολύ και είμαι πολύ ευχαριστημένος με το πώς
το αγκάλιασε ο κόσμος με τα παλιά αυτοκίνητα. Μπορούν ακόμη όσοι έχουν τέτοια αυτοκίνητα 25 χρόνων και άνω να δηλώσουν συμμετοχή. Μάλιστα, μπορούν. Στο 7.000-9.000. 7.000-9.000. Μάλιστα, καλύτερα στο 7.000-9.000 και μόνο κλασικά αυτοκίνητα άνω των 25 ετών για να συμμετέχετε για αυτό τον ιερό σκοπό και για τη βοήθεια του συνδέσμου, που πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που δεν είναι η πρώτη φορά, άλλωστε. Να σας πω, συνήθως το αντικαρκυνητικό το έκαναν όλες οι λέσχες μαζί. Μάλιστα. Φέτος όμως δεν το έκαναν οι λέσχες, ναι, και ήρθε ο αντικαρκυνικός και θέλα βοήθεια και τους είπα θα το κάνω εγώ μόνος η λέσχη μας, αλλά μόνος στη Λεμεσό. Χαίρομαι. Και ήδη θέλω να πω στους θεατές ότι έχω έκπληξη με το πόσο κόσμος ανταποκρίθηκε και στέλνει λεφτά τα οποία μπαίνουν μέσα στον αντικαρκυνικό κατευθείαν. Μάλιστα. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες που περνάμε. Βλέπετε όμως και στα δύσκολα ακόμη και τώρα, ο κόσμος ανταποκρίνεται και είναι προς τιμήν του. Σωστό. Να σας πω, το έχουμε εμείς οι Κύπροι. Μπορεί καμιά φορά να πρέπει να γίνει το γεγονός για να ανταποκριθούμε, αλλά είμαστε εκεί. Ναι, σωστά. Άντε, θα αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε όμως και λίγο αυτή την αγάπη για το αυτοκίνητο. Γιατί η δικιά σας αγάπη για το αυτοκίνητο και το κλασικό δεν αρχίζει τώρα και δεν είναι τελευταία που γίνεται. Είναι δεκαετίες όλη αυτή την προσφορά και την προσπάθεια ο κύριος Μαυρόπουλος, με όλους τους ανθρώπους που πιθανόν να είναι δίπλα του και να τον στηρίζουν, θα τα ακούσουμε από τον ίδιο. Ποια ήταν η πρώτη φορά που αντιληφθήκατε ότι θα ασχοληθείτε και αγαπάτε το αυτοκίνητο? Θα πω πράγματα που έκαμα που ήμουν 14 χρονών που δεν πρέπει να τα λέμε, αλλά μια που με ρωτάτε πρέπει να σας τα πω. Με προσοχή. Έτρεχα για 4 χρόνια χωρίς άδεια. Μάλιστα. Και, για ποια δεκαετία μιλάμε τώρα? Πάμε πολύ βαθιά τώρα. Ναι, είδατε. Αφού θέλατε να το πείτε. Στο 62-63. Μάλιστα. Δεν είχα άδεια, χρησιμοποιούσα της αδερφής μου την άδεια. Και άλλαξα τη φωτογραφία, τότε ήταν με φωτογραφίες και βάζα τη δική μου με μια στάμπα μπλε πως ήταν αυτό και δεν έξερε κανένας, γι' αυτόν άλλαξα και το όνομα μου και το έκανα Ντίμης. Μάλιστα. Αντί Δημήτρης. Δημήτρης. Δεν νομίζω όμως να διήθηκε σε και πάρα πολύ χρονικό διάστημα αυτό το πράγμα. Πότε βγάλατε την πρώτη σας άδεια? Στα 18 μου. Άρα 4 χρόνια περίπου. Ναι, περίπου. Ναι. Έτυχε ποτέ να σας σταματήσει κάποιος εγώ, και να ζητήσει άδεια? Sorry που θα το πω, αλλά εγώ πήγα φυλακή για 2,5 μέρες, διότι με πιάσαν 8 χρονών η αστυνομία μετά που με τρέχαν 3 περιπολικά. Με πιάσαν διότι εμπήκα σε ένα δρόμο που τον εφτιάχναν και δεν μπορούσα να πω αυτό και με πήραν και ο πατέρας μου Μακαρίτης είπε πάρτε τον να ησυχάσουμε. Οδηγούσατε αυτοκίνητο? Ναι. Σε ποια ηλικία? 8 ετών. Τι αυτοκίνητο ήταν αυτό? Ήταν ένα Humber. Humber Hawk. Ήταν της οικογένειας? Ναι. Του πατέρα? Του πατέρα. Δεν το ήξερε προφανώς? Όχι, διότι πάντα το έπλαινα. Ναι. Και το πάντα το χτυπούσα για ένα γύρο. Ναι. Αλλά μετά βγήκα και λίγο έξω. Πιο έξω, μην ξεχνάτε ότι τότε η Λεμεσός είχε 50.000 κόσμο. Ναι, σωστά, ήταν πιο εύκολα. Και ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Ναι. Και βέβαια, μετά που πήρατε και την άδεια οδηγού, τα πράγματα έγιναν πολύ πιο φυσικά στην καθημερινότητά τους. Μάλιστα. Θυμάστε το πρώτο σας αυτοκίνητο, κύριε Μαυρόπουλε, που αγοράσατε εσείς και αποκτήσατε? Δεν μας είχε ο πατέρας μου. Εγώ έκλεβα της μάμας μου το αυτοκίνητο και του αδερφού μου. Ναι. Συνεχίζετε και μετά την άδεια να παίρνετε αυτοκίνητα των υπολείπων? Για να βέβαια, διότι δεν είχαμε αυτοκίνητο, ναι, και έβαζα μια κυμωλία εκεί που το είχε ο αδερφός μου ή ο πατέρας μου το αυτό, για να βλέπω πού να το βάλω. Και για να μην καταλάβει ότι, να μην καταλάβει ότι πιάσαμε τη νύχτα και γυρίζαμε. Το μυαλό σας πραγματικά εκπληκτικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι η αγάπη, ίσως. Είναι η αγάπη. Μην ξεχνάτε ότι ο παπάς μου έλεγε πάντα εκείνος φταίει, διότι από 8-9 χρονών με έβαζε και οδηγούσα τράκτορ με καδέναν. Ναι, σωστά. Καταλάβατε.
Ναι, ήταν τα χρόνια τέτοια. Σωστό. Είχατε και την οικογένεια. Από παιδάκι στο τιμόνι οδηγώντας το τρακτέρ, κάνοντας την προεργασία για να έρθετε εδώ σήμερα, του πατέρα σας, στα χωράφια. Εξελίχθηκε όμως αυτό το πάθος σε οδηγό. Μάλιστα. Με πολλές επιτυχίες, θα λέγαμε. Γιατί η πορεία είναι λαμπρή και τα κύπελα επίσης και τα έπαθλα. Αν έχει την καλοσύνη, καλή συνέχεια στο κοντρόλ. Πάμε να δούμε τον κύριο Μαυρόπουλο, γιατί πραγματικά το οπτικό υλικό τον τιμά. Από ό,τι έχετε αντιληφθεί, έχουμε ένα θρύλο στο τιμόνι σήμερα εδώ και έναν από τους πιο καταξιωμένους και ακριβοπληρωμένους οδηγούς αγωνιστικών αυτοκινήτων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, τα λέω σωστά. Σωστά. Εποχές υπέροχες. Πολύ ωραίες εποχές. Ναι, και μοναδικές, νοσταλγικές παράλληλα. Μάλιστα. Το βίντεο άρχισε και με την αβαρχίδα του μουσείου σας, που είναι και το πιο παλιό όχημα που διαθέτεται. Ήταν. Τώρα έχει πιο παλιό. Τώρα έχετε ακόμα, ναι, πιο παλιό. Έχουμε έναν αυτοκίνητο, το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο, ναι, του 1886, που σταμάτησε ο ατμός. Μάλιστα. Και ήρθε η βενζίνη. Η βενζίνη. Mm. Και ποια γεωργικά μηχανήματα οδηγούσατε όταν ήσασταν μικρός? Caterpillar με καδένα και
τα τράκτορ με τα στροχούς και το combine που έκαμνε, εθέριζε τότε, δεν ήταν αυτόματα, έπρεπε να το οδηγάς. Μάλιστα. Και βοηθούσατε στις δουλειές της οικογένειας, ναι, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Πόσα παιδιά στο σύνολο, κύριε Μαυρόπουλε? Έχω έναν αδερφό πιο μεγάλο και μία αδερφή πιο μεγάλο, αλλά όλοι μας δουλεύαμε. Ο πατέρας μου δεν μας άφηνε να πάμε εκδρομή. Μάλιστα. Και μας έβαζε δουλειά. Μετανιώνετε για αυτά τα χρόνια, αλήθεια? Καθόλου. Νομίζω μας, η οικογένεια στάθηκε δίπλα μας και μας έδωσε να τιμούμε τη δουλειά. Ναι. Και να εκτιμάτε. Και να εκτιμούμε τη δουλειά. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι σας βοήθησε και στη μετέπειτα πορεία σας. Πάρα πολύ. Όλο αυτό μέχρι το μάθημα. Μέχρι τώρα χρησιμοποιώ και εγώ το τι μας έκαμε ο πατέρας. Μάλιστα. Πώς αντιδρούσε όταν έβλεπε τις επιτυχίες σας, ακόμα και σε νεαρή ηλικία που δεν είχατε ούτε άδεια κυκλοφορίας? Αντιλαμβάνομαι ότι σας έλεγαν και οι ειδήσεις ότι ο Ντίμης Μαυρόπουλος είναι πρώτος. Μάλιστα. Είχαμε λίγο πρόβλημα με τον πατέρα μου, διότι όταν κερδούσα ένα ράλι, ναι, έκλειεν την τηλεόραση να μην δει η μάμα μου το γιον της, διότι δεν του άρεσε ότι εγώ εκέρδιζα και ότι όλη η ζωή μου να πηγαίνει στα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Δεν του άρεσε. Και ο πατέρας σας όμως ήταν πρωτοποριακός, γιατί ήταν από τους πρώτους που εισήγαγε και αυτοκίνητα ή γεωργικά, τα οποία για πρώτη φορά ερχόντουσαν στην Κύπρο. Μάλιστα. Ήταν ο πρώτος που έφερε το Caterpillar, το τράκτορ με καδένα. Μάλιστα. Ίσως να είναι και αυτός ο λόγος που σιγά σιγά εσείς με τα κλασικά αυτοκίνητα αποκτήσατε αυτή την αγάπη και τώρα έχετε και αυτό το υπέροχο μουσείο στη Λεμεσό. Να σας πω, που ήμουν πιο νέος και έτρεχα σε αγώνες ταχύτητος, ναι, δεν αγαπούσα τα κλασικά και προπαντός τα πολύ παλιά, ναι, δηλαδή που είναι τώρα 100-110 χρονών, διότι ήταν πάρα πολύ αργά, έκαναν 5 με 10 χιλιόμετρα την ώρα το maximum και δεν άντεχα να πιένω τόσο αργά. Μάλιστα. Αλλά μετά από τον που πέρασε καιρός και έπιασα κι εγώ μια ηλικία, ναι, άρχισα να στρέφεστε να στρέφουμε πίσω, διότι ήταν πιο αναπαυτικά, ήταν πιο σιγά, περνούσες καλύτερα μετά να το οδηγάς. Κάθε ηλικία νομίζω ότι έχει σωστό. Τις ταχύτητες της. Πάμε λίγο στο οπτικό υλικό, το οποίο μας έχουν αποστείλει και οι συνεργάτες σας, τους οποίους ευχαριστώ και πάρα πολύ, την Άντρη ιδιαιτέρως. Πάμε παρακαλώ στην πρώτη φωτογραφία, αν έχετε την καλοσύνη. Μάλιστα. Αρχίζουμε από τις βραβεύσεις, παρακαλώ, αν έχετε Μάλιστα. την καλοσύνη. Ενώ ο υπουργός ήταν ποιος υπουργός, κερδίσαμε... Ο κύριος Καδής. Ναι, ο κύριος Καδής, ο οποίος μας έχει δώσει το μουσείο για την προσφορά του μουσείου στην ανθρωπότητα της Κύπρου. Ναι. Πάμε στην επόμενη. Α, ναι, ο κύριος Πατσαλίδης, σωστά. Ο κύριος Πατσαλίδης, νομίζω είναι για που κρατούμε τον τουρισμό και δείχνουμε στον τουρισμό το τι έχει η Κύπρος. Μάλιστα. Ήταν Μπρούντζανον και Χάλκινο. Μάλιστα. Εδώ. Εδώ είπα και εγώ τον λόγο μου. Δηλαδή. Δηλαδή τους ευχαρίστησα και είπα ότι το μουσείο θα είναι, θα μεγαλώνει κάθε μέρα και θα γίνει έναν από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και όπως και έγινε άλλωστε. Μάλιστα. Γιατί θα δούμε τις επόμενες φωτογραφίες και θα αντιληφθούμε του λόγου του αληθές. Πάμε στην επόμενη. Εδώ είναι η ομιλία σας για τα βραβεία, τα τουριστικά βραβεία. Μάλιστα. Για το 2019. Πάμε στην επόμενη, παρακαλώ. Η φωτογραφία αυτή θα μας παίρνει στις διάφορες ενότητες. Πάμε στην επόμενη ενότητα που είναι οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες, που χαίρομαι ιδιαίτερα. Αυτό είναι το μουσείο σας? Αυτό είναι το μουσείο, μια πτέρυγα του μουσείου. Μια πτέρυγα του μουσείου. Και εδώ ήταν η προκήρυξη του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο που ήρθε στην Κύπρο. Μάλιστα. Και γράφτηκε στην Κύπρο. Μάλιστα. Ποιο ήταν αυτό? Αυτό είναι το Mercedes, sorry, το Benz του 1886. 1886 ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που έχει γραφτεί στην Κύπρο? Όχι, έχει γίνει στον κόσμο. Α, έχει γίνει στον κόσμο? Στον κόσμο, ναι. Μάλιστα. Και το έχουμε στην Κύπρο ως έκθεμα
Και όταν έρθουν τα σχολεία, μάλιστα, στο μουσείο που έρχονται πολλά σχολεία, ερχόντουσαν. Τώρα με τον κορονοϊό, ναι, σωστά, έχουμε λίγο πρόβλημα. Θα επανέλθουμε, Γεωργόπουλε, σιγά σιγά, άμα υπάρχει υπομονή. Και θέληση. Βέβαια, πάμε στην επόμενη. Εδώ. Εδώ ήταν με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων. Εντύσα τον κύριο Μπένς με τη γυναίκα του. Μάλιστα. Και κάναμε μια αναπαράσταση. Στην επόμενη. Και εδώ το ίδιο. Ναι. Μάλιστα, και έλατε και στην επόμενη. Μάλιστα. Και ο κύριος Δήμαρχος επίσης. Ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος βουλευτής. Μάλιστα, στην επόμενη. Α, εδώ είναι το αυτοκίνητο. Εδώ στο είναι το αυτοκίνητο, ναι. Το πρώτο αυτοκίνητο που πέρασε από τον ατμό στη βενζίνη. Μάλιστα. Είναι αυτό. Μάλιστα. Το πρώτο βενζινοκίνητο, το οποίο το έκαμε ο Μπένς. Μάλιστα. Και το οδήγησε η γυναίκα του και πήγε στην επόμενη πόλη. Α. Και ο κόσμος δεν ήξερε τι έρχεται. Μάλιστα. Και τι θόρυβος ήταν αυτός, Ήταν έναν πατ και πήγαινε. Ναι, ναι. Δεν έχει στόπερ και χρησιμοποιούσε τους γιούδες της, ναι, να πατούν πας στον τροχό για να σταματήσει. Μάλιστα. Έβαζε ή τα παπούτσια. Ή τα παπούτσια. Γι' αυτό και υπάρχει και στην ιστορία του αυτοκινήτου ότι θα πάει να βάλετε στόπερ. Αλλά θα πάει να βάλετε shoes. Μάλιστα. Shoes είναι τις σόλες των παπουτσιών που τις χρησιμοποιούσαν και τρώγονταν. Τα φρένα δηλαδή τα οποία δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν φρένα. Ναι, στο εξωτερικό λέγονται shoes. Shoes, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή τα φρένα λέγονται shoes. Μάλιστα. Στη μηχανική ορολογία στα αγγλικά. Πάμε στην επόμενη. Μάλιστα, και εδώ. Ποια χρονολογία είπετε είναι. 1886. Μάλιστα. Και το έχουμε εμείς εδώ στην Κύπρο. Μάλιστα. Χαίρομαι γι' αυτό. Και στο μουσείο σας, Μάλιστα. Και ξεκινά. Ναι. Και είναι σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Πάμε στην επόμενη ενότητα. Παρακαλώ. Εδώ, κύριε Μαυρόπουλε μου, είναι οι διάφοροι αγώνες. Αγώνες. Όχι, φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Μάλιστα. Οι οποίοι κερδίσαν τα παιδιά αυτά, ναι, την κλάση τους. Και δώσατε τα βραβεία τους. Δώσαμε τα βραβεία και έχω πρωτάθλημα, το οποίο είναι σπονσαρισμένο από μια εταιρεία που είναι 4 χρόνια μαζί μας. Μάλιστα. Ποια είναι η εταιρεία αυτή? Είναι ο Ψάλτης Ενιαίος. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μας βοηθούν μαζί με το Χαραλαμπίδη Κρίστης για αυτή την προσπάθεια. Για να γίνονται αυτές οι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες και να τιμούνται οι άνθρωποι. Στην επόμενη. Εδώ. Εδώ. Είναι έξω από το μουσείο. Είναι έξω από το μουσείο. Πριν το start. Πριν από την εκκίνηση. Μάλιστα. Ελάτε στην επόμενη. Εδώ με τον κύριο Δήμαρχο. Εδώ είμαστε στη Θεοτόκο, που μετά από το πρόγραμμα απόψε είμαι καλεσμένος στα 50 χρόνια του Θεοτόκου στο Πατήχιο. Μάλιστα. Όπου εκεί. Το οποίο θα γινόταν πριν 2 εβδομάδες και θα ήταν και ο πρόεδρος. Μάλιστα. Κλείσαν τα 50 χρόνια. Δυστυχώς ο founder. Ο ιδρυτής. Ο ιδρυτής. Δεν είναι μαζί μας, διότι πέθανε 92 ετών. Mm. Και ο κύριος Αμερίκος, μάλιστα, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής. Και βλέπετε εδώ τον κύριο Ψάλτην, τον γενικό, τον πρόεδρο του Foundation. Του Ιδρύματος. Του Ιδρύματος και ο Δήμαρχος που πάντα είναι στο πλευρό μας και δίδει τον λόγο. Έκαναμε ένα λεπτό, μονόλεπτο σιγή. Και φέτος δώσαμε 2.800 ευρώ προς το οίκημα. Είναι το 7ο Θεοτόκος αγώνα που κάνουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και απόψε θα τιμηθούν, αντιλαμβάνομαι, οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Και όλα αυτά τα χρόνια πορείας. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη. Εδώ είναι κάποια από τα αυτοκίνητα που έλαβαν μέρος σε αυτές τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Μάλιστα. Θέλω να δείτε εδώ ότι έχουμε πάρα πολλά καλά αυτοκίνητα στην Κύπρο, ναι, τα οποία ο κόσμος τα φυλάει. Εννοείται τα προσέχει σαν τα μάτια του. Τα προσέχει, αλλά δεν τα βλέπουμε συχνά. Α, θέλετε να τα κυκλοφορούν. Να κυκλοφορούν. Είναι αλήθεια αυτό. Άμα τα έχεις στον καράζ, ναι, έχετε δίκιο. Πάμε στην επόμενη. Α, έχετε δίκιο. Τζάκουαρ είναι η πρώτη. Η Τζάκουαρ, μάλιστα. Και είναι και καμπριολέ. Και καμπριολέ. Μάλιστα. Μία άλλη εποχή. Άλλη εποχή. Όπου τα αυτοκίνητα φτιάχνονταν για να μένουν και να διατηρούνται. Σωστό. Να χαλάνε κάθε τρεις και λίγο. Σωστό.
αντιλαμβάνομαι, αλλά και να παρέχουν και αυτή την ασφάλεια, όχι όπως δεν παρέχουν τα σημερινά, αλλά νομίζω ότι ήταν πάνω σε διαφορετική βάση τοποθετημένη η όλη φιλοσοφία. Κάθε χρονιά καλυτερεύει η ασφάλεια για τα αυτοκίνητα. Σαφέστατα καλυτερεύει, αλλά εδώ ένιωθες τη Λαμαρίνα να είναι στερεή. Μα γι' αυτό και είναι εδώ. Ναι, έχετε δίκιο. Πάμε στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι ο αλυτάρχης, ο οποίος είναι μαζί μου τώρα 10 χρόνια και όλα τους αγώνες τους κάνουμε μαζί. Αυτός, εγώ του λέω πού θέλω να περάσει το αγώνας. Μάλιστα. Και βγάζει το δρομολόγιο. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνομαι βασισμένο πάνω σε κανονισμούς και ασφάλεια. Κανονισμούς βέβαια και ασφάλεια. Mm. Πάμε στην επόμενη. Εδώ. Τι Ίδρυμα Θεοδόκος σας καλωσορίζει. Μάλιστα. Πάλι στο Θεοδόκο. Όπου και θα γίνει εκδήλωση απόψε. Ναι. Στο Πατήγιο. MG είναι αυτό. MG, ναι. Μάλιστα. Είναι βρετανικά αυτά τα αυτοκίνητα. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι η Βρετανία ήταν από τις πρώτες βιομηχανίες που έκαμε αυτοκίνητα και ο άλλος κόσμος έκαμε κόπη. Ναι, σωστά. Έχετε δίκιο, ναι. Αυτά ποια χρονολογία είναι, του 50? Είναι του 40, του 52. Του 52. Μάλιστα. Είναι οι ιδιοκτήτες Λεμεσανοί. Νομίζω είναι Εγγλέζοι και το φέραν πρόσφατα. Και που μένουν στην Κύπρο. Ναι. Μάλιστα. Πάφο. Στην Πάφο. Αυτό εδώ. Κυπριακό. Καθαρά Κύπριος, Κυπριακό. Κύπριος από το Κολόσσι. Και το διατηρεί από τότε που το αγόρασε. Και το διατηρεί και δεν το πουλά. Πουλά το σπίτι λέει, αλλά όχι το, έχει δίκιο. Το αυτοκίνητο. Τι μάρκα είναι αυτή, κύριε Μαμπάκη? Austin Cambridge. Austin Cambridge. Μάλιστα, κοιτάτε πόσο λάμπει και πόσο περήφανο είναι, ναι, αυτό το αυτοκίνητο. Ώστε κυπριακό, χρονολογίας. Αυτό είναι του 50. Βέβαια θα είναι, σίγουρα. Και οι πινακίδες που βλέπουμε είναι των κλασικών αυτοκινήτων. Όχι. Είναι, τότε ήταν το ΑΑ. Είναι τα δικά του νούμερα. Τα δικά του νούμερα. ΑΑ65. ΑΣ, ήταν εγγλέζικα φυσικά. Ναι, βέβαια. Ναι, AA65. Ναι. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη. Αυτό εδώ. Είναι έναν ωραίο Μόργαν, το οποίο βγαίνει μέχρι σήμερα. Μόργαν. Ναι, έχει 2,5-3 χρόνια waiting list για να το πάρεις. Δηλαδή αλλά παραγγέλεις το Μόργαν και στο Παραδείγμα. Το παραγγέλεις και περιμένεις 36 μήνες. Μάλιστα. Και το σασί του είναι ξύλινο. Δηλαδή είναι χειροποίητα. Χειροποίητα τελείως. Μάλιστα. Και αυτό κυπριακό. Ναι, πάλι από Εγγλέζων. Μάλιστα. Στην επόμενη. Εδώ ποιον ρωτάει? Είναι ο γιος του κύριου Αμερίκου, ο δόκτωρ Αργύρης Αμερίκος, ο οποίος του έδωσαμε, έλαβε μέρος μαζί για τον παπάν του. Α, για την τιμή του. Για την τιμή του. Μάλιστα. Και η αιωνία του η μνήμη. Ξέρετε, φεύγοντας, οι άνθρωποι μένουν πίσω τα έργα τους, αλλά και η προσφορά τους. Αυτά μένουν. Και από τη στιγμή που όλο αυτό το ίδρυμα προσφέρει προς τον συνάνθρωπο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Γι' αυτό πάμε στην επόμενη. Εδώ, Ίδρυμα εδώ Πόξο, όταν τους επήραμε την επιταγή. Α, όταν τελείωσε πια όλη... Τελείωσε πια αυτή, μετά 10 μέρες πήραμε την επιταγή τους και είπαμε να βγάλουμε μια ανεμιστική, κάθε χρόνο το κάνουμε. Ναι. Και νομίζω ολοκληρώνουμε αυτή την ενότητα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Α, όχι, έχουμε και άλλη δράση. Α, δεν σταματάτε μόνο εκεί. Ναι. Βοηθάτε και ξέρετε, την Γιουρό Παντώνα, Είμαι καρναβαλιστής. Ήμουν και... Σαφέστατα. Ξέρετε. Έρωσε μεσανός. Μάλιστα. Και κάθε χρόνο κάνω έναν χορό, ναι, το οποίο όλα τα έσοδα πάνε στην Γιουρό Παντώνα. Από τον καρναβαλιστικό χορό διαθέτουμε όλα, διαθέτουμε όλα αυτά. Έχει χρονιά που παίρνουν 1.800, ό,τι βγάλει ο χώρος το παίρνω και φέτος τους το έδωσα τον καιρό που ήταν πριν 2 εβδομάδες. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και μπράβο σας και όλοι όσοι είναι δίπλα σας και βοηθούν, γιατί αντιλαμβάνομαι χρειάζεται και χέρια. Ευχαριστώ. Χωρίς αυτά μόνος μου δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Έχετε δίκιο και το καταλαβαίνω. Και πάμε και στην επόμενη. Ναι, εδώ ολοκληρώνουμε. Ποια ήταν η πρώτη φορά που αγωνιστήκατε σε αγώνες, επίσημα πια, και συνειδητοποιημένος ο οδηγός καταξιωμένος? Όχι στη μικρή ηλικία και παράνομα. Ναι, να σας πω, ξεκίνησα από μικρός, όπως το είπαμε, ναι, και μπήκα πολύ γλίγορα στις πρωτιές. Μάλιστα. Και δεν ξέραν
ποιος είναι αυτόν το παιδί των νέων που χτυπούσε χρόνους ή κέρδιζε ράλι, που από πού ήρθε. Μάλιστα. Ενώ υπήρχαν οι παλιοί οι οποίοι ήταν οι καταξιωμένοι. Οι φτασμένοι. Και αυτός ποιος είστε, πού ήρθε, πού ήταν, μα ποιος εν τούτος. Ναι. Και σιγά σιγά απέδειξα με το οδήγημά μου. Με την ότι, αγάπη σας, ναι, με το ναι, κέφι ναι, σας. Αυτό, με το κέφι μου, ότι μπορούσα να συναγωνιστώ και να είμαι μαζί με τους καλούς. Μάλιστα. Και διαβάζοντας προηγούμενες συνεντεύξεις σας, αναφέρετε εδώ χαρακτηριστικά ότι οδηγούσατε επί ώρες, χωρίς να σταματάτε κιόλας, κάνοντας και τις προπονήσεις. Παλιά σας. Δεν υπήρχε τα αγώνες, τα ράλι, ξεκινούσαμε την Παρασκευή η ώρα 2 και τελειώναμε η ώρα 4 την Κυριακή. Μάλιστα. Με 4 ώρες ύπνων, το οποίο δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από την κούραση. Ναι. Μέσα σε 4 ώρες και ξαναξεκινούσαμε. Και επίσης αναφέρετε χαρακτηριστικά ότι είχατε και μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί δεν υπήρχε χάσιμο χρόνο. Νερό. Και νερό και παξιμάδια και ελιές. Για να φάμε. Για να τρώτε όπως οδηγάτε. Ναι. Για να μπορέσετε να μην χάσετε τα δευτερόλεπτα πιθανών που πρέπει Σωστό. Να προηγηθείτε από τους πρώτους. Να σας πω, επειδή ήταν τόσα μεγάλα τα. Κάναμε ένα special stake 42 μίλια. Μάλιστα. Κύριε Λουκά, ναι. 42 μίλια. Δεν υπάρχει τώρα σε αγώνα 42 μίλια. Είναι maximum 12 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Τότε αλλάσαμε και λάστιχα. Και λάστιχα. Και λάστιχα στη μέση της ειδικής για να μπορέσουμε να βγάλουμε την ειδική. Και μιλάτε για μίλια, άρα 42 μίλια είναι γύρω στα 160 χιλιόμετρα. Ναι. Μάλιστα. Ο μικρός λοιπόν αυτός Γεωργός, που έγινε οδηγός σε ράλι και από τους πιο ακριβοπληρωμένους και διάσημους, είναι στην επόμενη φωτογραφία. Είναι ένα από τα βραβεία σας, κύριε Μαυρόπουλε, εδώ. Εδώ κερδίσαμε το Cyprus Rally με τον Νίκο τον Αντωνιάδη. Μάλιστα. Σε ποια χρονολογία είμαστε εδώ? Νομίζω 90. Το 90, μάλιστα. Και η σαμπάνια, στο χέρι. Ναι. Η καθιερωμένη, στην επόμενη. Εδώ εσείς. Εδώ ήμουν οδηγός της Rothmans. Με τη Ford και εδώ κερδίσαμε πάλι το Cyprus Rally. Μάλιστα. Στην επόμενη. Εδώ είναι ένα από τα αυτοκίνητα εδώ σας. Εδώ είναι, τότε ήταν ένα από τα καλύτερα αυτοκίνητα στον κόσμο σε αγώνα. Audi Quattro, αλλά 4. Το κοντό. Α, όταν λέμε το κοντό, αυτόν είχε 600 άλογα. Υποδύναμη. Άρα ήταν πολύ γρήγορο. Πάρα πολύ γρήγορο και ήταν το γλυγορότερο τότε. Μάλιστα. Και Ντίμη Μαυρόπουλος πάνω στο μπαμπρί στο αυτοκίνητο, από πάνω. Είναι για να δείχνουμε στον κόσμο, διότι είναι σε πίστα εδώ, ναι, στην Αγγλία. Ναι. Δείχναμε ποιος είναι μέσα, διότι έρχεται ο κόσμος, δεν ξέρει ποιος το οδηγά. Ναι. Ενώ έτσι... Καταλαβαίνει ποιος είναι πίσω το οδηγό. Και Πουστά. Στην Αγγλία με λέγαν Blackbird. Γιατί? Διότι το Μαυρόπουλος είναι το Blackbird. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη. Εδώ. Πάλι επίσης. Στο Cyprus Rally. Ναι. Πάλι με τον Νίκο. Ναι. Στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι πριν, είναι από τις αρχές του Rallycross. Ναι. Πάλι με Audi. Εδώ στην Κύπρο. Όχι, Αγγλία. Στην Ινδία. Αγγλία. Α, στην Αγγλία. Ποια μέρη είναι που επισκεφτήκατε και λάβατε μέρος σε αγώνες? Σε όλη την Ευρώπη. Αλήθεια? Ναι. Κάθε χρόνο δηλαδή υπάρχει και μία διοργάνωση ή Υπάρχει οργάνωση και οι Ολλανδοί έρχονται στην Αγγλία, οι Άγγλοι πάνε στην Ολλανδία, Σουηδία, Φιλανδία. Μάλιστα. Πόσα χρόνια και σε πόσα ράλι τα μετρήσατε? Ναι. Ναι. 482 starts έκαμα. 482 κινήσεις σε 482 ράλι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το εγγράψατε μέσα στα βιβλία, αλλά ναι. Έχω το καλύτερο ρεκόρ χρόνο. Finishing. Τερματισμού στην Κύπρο. Μπράβο σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Πάμε και στην επόμενη. Εδώ είστε στον αέρα. Υπτάμενος, ναι. Στον αέρα ουσιαστικά. Εδώ είναι ένα Ford. Ένα Ford. Θέλω να σας πω ότι όλα τα Audi και τα Ford, το παραπάνω αυτοκίνητα που έτρεχα, ήταν εργοστασιακά. Άρα ήταν ειδικά κατασκευασμένα για αυτό το σκοπό. Ήταν εργοστασιακά. Είναι τελευταία τεχνολογία, ναι.
Μάλιστα. Και αν λάβουμε υπόψη από το φυσικό τοπίο, είστε στην Κύπρο. Ναι, είμαστε στην Κύπρο, κοντά στη Λάρνακα. Ναι, βλέπω και τις χαρουπιές. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι... ξέρετε, είστε στην Τάφρο εδώ. Είμαι στην Τάφρο, ναι. Και ήταν έναν local rally, ενώ ναι, τοπικό. Τοπικό, και είναι η δεύτερη μου η κόρη, ναι. Η Σίλβια, μαζί με τους συνοδηγών. Τρέξαμε με το SEAT. Και νομίζω το κερδίσαμε ή ήρθαμε δεύτερη. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη. Εδώ που είστε. Αγγλία. Βλέπετε και τον καιρό. Ναι. Και το κουφί σας στη μέση. Θα δείτε και το παλιό το Range Rover πίσω. Το πίσω το καφέ. Το πίσω το καφέ το που είναι του 77. Μάλιστα. Ποια χρονολογία είναι εδώ. 77. Το 1978. Και το ράλι. Λάβατε μέρος εδώ. Εδώ το κέρδισα. Μπράβο σας. Και στην επόμενη νομίζω ολοκληρώνουμε. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει και η επικινδυνότητα. Και αντιλαμβάνουμε ότι με τα χρόνια αποκτάτε και αυτή η ικανότητα του να χειρίζεστε δύσκολες καταστάσεις. Ναι. Ναι. Υπάρχει ένα ρητό. Αν δεν δοκιμάσεις, δεν είσαι γλίγορος. Α, ναι, σωστά. Δηλαδή, πού είναι το limit που είναι που μπορείς το να πάεις. Ναι. Και πας στο limit, κάνεις και όχι λάθη, αλλά γίνεται ένα μικρό λαθάκι, ναι, και φεύγεις από το δρόμο. Το οποίο είναι αρκετό, να σου δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Αλλά επειδή τα αυτοκίνητα μας ήταν πάντοτε κατασκευασμένα πολύ καλά και να κάνεις 13 τούμπες, βγαίνεις έξω και είσαι όπως μπήκες μέσα. Μάλιστα. Ναι. Δεν μείνατε μόνο στην Κύπρο. Όχι. Φύγατε μεγαλώνοντας και πήγατε και στην Αγγλία. Αγγλία. Ζήσατε, ναι, αρκετό χρονικό διάστημα εκεί. 32 χρόνια. Μια ολόκληρη ζωή. Μάλιστα. Και τι κάνατε εκεί. Εκεί πουλούσα φρούτα της οικογένειας. Άρα λοιπόν, ό,τι η οικογένεια εξήγαγε από την Κύπρο. Έρχονταν κοντά μου. Και το ρυθμίζατε και το συντονίζατε εσείς εκεί. Μάλιστα. Όμως δεν σταματήσατε να ασχολείστε και με το τιμόνι και με τους αγώνες. Ποτέ. Παράλληλα, ε. Μάλιστα. Πάμε σε ένα βίντεο, παρακαλώ. Θα σας πάμε στο ελληνικό αντίστοιχο μουσείο. Μάλιστα. Αυτοκινήτου. Μάλιστα. Το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα. Το έχω πει, ναι. Θα δούμε και σε φωτογραφικό υλικό το δικό μας στη συνέχεια. Και θα επανέλθουμε, όπου εκεί πραγματικά υπάρχουν εξίσου σημαντικά αυτοκίνητα εποχής, αλλά και θρυλικά. Θα έλεγα, δείτε το. Μάλιστα. Thank you.
Κύριε Μαυρόπουλε, είναι αυτοκίνητα που συναρπάζουν, είναι και αυτοκίνητα που σε ταξιδεύουν σε κάποιες άλλες ρομαντικές εποχές και νοσταλγικές, θα έλεγα. Υπάρχει νεότερος κόσμος σήμερα που θα διαδεχθεί όλη αυτή την προσπάθεια? Βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον και κέφι? Να σας πω ένα πράγμα που αντιμετωπίζουμε εμείς στη Λεμεσό, στο μουσείο μας, ναι. Είναι ότι άμα μπουν μέσα... Ενθουσιάζονται. Το πρόβλημα είναι να μπουν μέσα. Και να παραμείνουν όμως. Μένουν 4 ώρες, 5 ώρες. Μάλιστα. Αλλά περνούν κάθε μέρα από όξο και αλλά λέουν, δεν σταματούν. Καταλάβατε. Ναι, κατάλαβα. Είναι, όταν εγώ ζούσα στο Λονδίνο, ναι. δεν είχα πάει ποτέ στην Madame Tussauds. Ναι. Διότι μουσείο. Ήμουν στο Λονδίνο. Μετακαίνα, όταν ήρθε κάποιος και μου λέει θέλω να με πάρει στο Madame Tussauds. Πήγατε. Επία και μου υπεράρεσε. Ίσως για να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεδιπλώνουμε και να συνεχίσουμε οι καλοί συνάδελφοι το φωτογραφικό υλικό. Αυτά τα μικρά παιδιά τα οποία επισκέπτονται κατά τα χτάχρονα και διαστήματα και πριν τον κορονοϊό βέβαια και θα συνεχίσουν είμαι σίγουρος στη συνέχεια. Κάποιος από αυτούς να έχει αυτό το ενδιαφέρον γιατί να τα βλέπουμε. Μάλιστα. Και πραγματικά χαίρεστε και εσείς ο ίδιος όταν επισκέπτονται. Μάλιστα. Το χώρο στην επόμενη. Και υπάρχει και η εκπαίδευση ό,τι αφορά την ασφάλεια. Έχουμε σινεμά το οποίο τους κάνουμε την ασφάλεια. Μάλιστα. Και με ερωτήσεις. Και τους δείχνουμε πώς να περνούν το Γρηγόρι και το Σταμάτη, τη διασταύρωση και όλα. Τα φανάρια, μάλιστα. Και έχουμε και φανάρια. Χαίρομαι. Και τα βλέπετε να ενθουσιάζονται? Σε μια ηλικία λίγο πιο μεγάλη από αυτήν... Ενθουσιάζονται περισσότερο. Παναγία μου. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στην επόμενη. Ναι, κάπου εδώ, ίσως. Αυτές οι ηλικίες και αυτή η ηλικία, ναι. Ναι, αρχίζουν και αυτές. Αυτό είναι πυροσβεστικό. Πυροσβεστικό όχημα του Νότιγχαμ, το οποίο δουλεύει. Είναι σε πλήρη λειτουργία. Πλήρη λειτουργία. Μάλιστα. Στην επόμενη. Εδώ είναι εδώ το... Εδώ είναι το αυτοκίνητο του Mr. Bean, είναι το οποίο... Ναι. Το αυθεντικό. Είναι το αυθεντικό. Το πράσινο μίνι. Το πράσινο μίνι. Θυμάμαι ένα επεισόδιο που πέρασε από πάνω του και ένα τάγκ. Ήταν ένα άλλο. Ενδρία. Α, ήταν τρία. Το έναν υπάρχει στην Φινλανδία, σε ένα μουσείο. Το δεύτερο. Στην Κύπρο είναι αυτό που είχε μια καρέκλα πολυθρόνα πάνω και οδηγούσε με κάτι σινιά, ναι. Και μπήκε μέσα σε ένα φορτηγό που τον έτρεχε η αστυνομία. Μάλιστα. Αυτό είναι. Μάλιστα. Και το τρίτο είναι που το πάτησε το τάγκ. Και πέρασε από πάνω. Μάλιστα. Μάλιστα. Εκπληκτικό. Τι σας ερωτούν τα παιδιά? Αν είναι όντως το αληθινό. Όλοι έχουν αυτή την ερώτηση. Αν είναι το αληθινό μήνυμα του Mr. Bean. Δεν ξέρω γιατί και πολλές φορές, ξέρετε, τους αντικρούμε λίγο. Από αυτό του λέω καλά, γιατί δεν πιστεύετε ότι στην Εντάξει. Κύπρο... καταλάβατε. Είμαστε μακριά, το βλέπω στην τηλεόραση. Πού να φανταστούν ότι ναι. Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει τόση πολύ αγάπη και τα έφερε εδώ στην τα Κύπρο. Τα χέρια ψηλά. Έτσι είναι. Πάμε στην επόμενη. Και εδώ επίσης μεγαλύτερες ηλικίες. Ναι. Και φοιτητές, ναι, λοιπόν. Ναι, βέβαια. Αλλά σαν τους μιλώ, τους ρωτώ. Σαν τους δείχνω, τους ρωτώ. Γιατί η πυροσβεστική είναι κόκκινη? Γιατί η πυροσβεστική είναι κόκκινη, κύριε Μαυρόπουλο? Σκεφτείτε λίγο. Για πείτε μου, δεν ξέρω λόγω της γιατί φωτιάς. Έχει δύο σιρήνες. Έχει μια με το καμπανάκι, ναι. Και μια που είναι που η σιρήνα. Ηλεκτρική. Ηλεκτρική. Ναι. Και τι κάνει ηλεκτρική, τι κάνει. Για πείτε μου. Στο χωριό σας ή στην πόλη σας, άμα παίζουν οι καμπάνες, τι γίνεται? Είμαστε σε επιφυλακή. Και πάτε κάπου. Ναι. Πάτε να βοηθήσετε, πάτε να προσευχηθείτε. Αυτός ήταν. Άρα η καμπάνα είναι ελάτε κόσμε να βοηθήσετε τους πυροσβέστες με τα σχήνια, με τις σωλήνες. Μάλιστα. Και η, και η ηλεκτρική είναι να ανοίξει ο δρόμος για να για πάει να πιο γρήγορα. Α, μάλιστα. Και το κόκκινο το χρώμα γιατί? Πέστε μου. Δεν θα το βρω. Όλα τα σήματα του δρόμου για να είναι... Όλη η υπόλοιπη για να περάσει το κόκκινο όχημα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Και πάμε ο μονόδρομος έχει ένα κόκκινο σήμα. Μάλιστα. Με μια γραμμή. Μάλιστα. Πάμε και στους γάμους, γιατί εδώ ο κ. Μαυρόπουλος στολίζει και τα υπέροχα κλασικά αυτοκίνητα του κούκλες και μέσα μπαίνουν οι νεόνυφοι. Μάλιστα. Πάμε στις επόμενες φωτογραφίες, παρακαλώ. Μια υπέροχη Rolls Royce. Μάλιστα. Την επόμενη. Εδώ ένα Beetle. Ένα Beetle, Volkswagen. Ναι, μάλιστα. Μοναδικά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα Volkswagen. Και εδώ διάφορες και εδώ είναι μάρκες. Το Citroën.
που άφησε την εποχή Citroën, το μαύρο. Το, στα αριστερά. Το Avant. Μάλιστα. Και στην επόμενη, εδώ. Αμερικάνικο. Αμερικάνικο. Στην επόμενη. Εδώ ένα μικρό. Και για μικρότερα βαλάντια. Να σας πω, εδώ έρχεται ο γαμπρός συνήθως. Α, με το μικρό, Με το μικρό, και με τη διότι δεν χωρεί τα φουρό και τα αυτά της, το νηφικό. Ναι, σωστά. Πάμε στην επόμενη. Εδώ είναι το Ρενό, Εδώ το Citroën είναι ένα από τα πιο περιζήτητα για γάμους. Ναι, σωστά. Στην επόμενη. Μάλιστα. Και πάμε και στην επόμενη ενότητα, παρακαλώ, όπου θα γνωρίσουμε λίγο περισσότερο τον κύριο Μαυρόπουλο. Οικογενειακά πια, στις φωτογραφίες του, παρακαλώ. Εδώ είναι το γραφείο σας. Εδώ είναι το γραφείο μου. Εδώ είναι που νιώθετε υπέροχα. Είναι το κάστρο μου. Είναι το, ναι, είναι το φρούριο, Ναι, οι Εγγλέζοι το λένε den. Μάλιστα. Μάλιστα. Και όλα αυτά είναι δικά σας. Δεν τα αγόρασα. Σίγουρα δεν τα αγοράσατε. 1-0. Πάμε στην επόμενη. Και διάφορες μιατούρες. Φωτογραφίες από εσάς σε διάφορους αγώνες. Σε διάφορους αγώνες. Ναι, μάλιστα. Στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι η κοπέλα που συζεί μαζί μου. Μάλιστα. Όπου αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει πλέον να την έχετε μίσει στην αγάπη των αυτοκινήτων. Φουλ. Μάλιστα. Είστε τυχερός. Φουλ, φουλ. Είστε τυχερός, ναι, γιατί πολύ είστε συμπαράσταση. Ναι, ναι. Πάμε στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι το κότερο μου. Μάλιστα. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι δεν αγαπάτε μόνο το αυτοκίνητο, αγαπάτε και τη θάλασσα. Αγαπώ πάρα πολύ τη θάλασσα και συνδέω το αυτοκίνητο με το κότερο. Θυμάστε, κύριε Μαυρόπουλε, που κάναμε και ζωντανή εκπομπή. Ναι, θυμούμαι. Μάλιστα. Και μας πήγατε. Και σας πήρα περίπατο, βέβαια. Στην θάλασσα της Λεμεσού. Ναι, ναι. Ήταν η πρωινή εκπομπή. Ναι, ναι, πρωινή. Όπου ψήσαμε κάτι ψάρια. Ναι, είχαμε και τον σεφ πάνω. Και είχαμε σεφ. Και γυμναστή πάνω που κάναμε ζωντανή γυμναστική. Σωστό, σωστό. Γίνονταν τέτοιες εκπομπές τώρα. Καλό. Πάμε και στην επόμενη. Εδώ. Η μητέρα μου στον κόλπο του Πισουρίου. Και είστε εσείς μικρός. Εγώ μικρός, ναι. Και τα σκυλιά σας πίσω. Και τα σκυλιά, ο πατέρας μου ήταν κυνηγός. Μάλιστα. Και κάμναν παγανιά τα βουνά και έρχονταν εκεί. Χαίρομαι. Ελάτε στην επόμενη. Εδώ οι κόρες. Οι κόρες, οι τρεις. Να σας ζήσουν, να τις χαίρεστε. 1995 βλέπω εδώ. Σωστό. Πριν από 25 χρόνια. Σωστό. Τώρα. Τώρα έχω ακόμα μία. Χαίρομαι και ασχολείται κάποια με όλη αυτή την αγάπη. Η τέταρτη ασχολείται περισσότερο με τα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Είδατε ότι θα συνεχίσει κάτι. Την γνωρίσατε στο κότερο. Ναι, ναι, βεβαίως και θυμάμαι. Πάμε στην επόμενη. Εδώ. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Πατέρας και η μητέρα. Ο πατέρας που έκλεινε την τηλεόραση. Η μητέρα στεναχωριόταν που φοβότανε, δηλαδή, κύριε Μαυρόπουλε. Περίμενε πάνω στο. Περίμενε πάνω στο παρτούν, ώσπου να της πάρουμε κάποιο τηλέφωνο ότι και μέσα στην ομάδα μου είχε κάποιο δικό της, ναι, που της τηλεφωνούσε σπίτι να της πει ότι είναι καλά. Ότι είναι καλά, τελειώσαμε, κερδίσαμε και μετά πήγαινε και κοιμάτου. Την αδικείτε. Πάμε στην επόμενη. Εδώ. Εδώ στο Λονδίνο. Εσείς δεξιά, Εγώ αριστερά. Αριστερά. Αριστερά, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Στη μέση ο πατέρας. Πατέρας και δεξιά. Ένας κουμπάρος μου Ιταλός. Μάλιστα. Στην επόμενη. Και ολοκληρώσαμε. Και πάμε και στα αυτοκίνητα μιας άλλης εποχής. Γιατί νομίζω εκεί είναι και η νοσταλγία περισσότερο, σε ασπρόμαυρο. Μάλιστα. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη. Όπου ήταν γεγονός να υπάρχουν αυτοκίνητα στους δρόμους της Κύπρου. Δεν είναι, κύριε Μαυρόπουλο? Μάλιστα. Ποιο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που ήρθε για πρώτη φορά στην Κύπρο? Το 1907. Μάλιστα. Έναν Peugeot στην Αμόχωστο, κάποιος γιατρός. Μάλιστα. Πραγματικά και άλλη τεχνολογία. Ναι. Ναι. Εδώ στη Λεμεσό. Εδώ στη Λεμεσό, ναι. Μάλιστα. Και με μονούς πια αριθμούς, αλλά ναι, τετραψήφιους, τετραψήφιους νούμερα. Αλλά ένα πράγμα να σας πω. Ναι. Αυτό είναι λευκοσιάτικο ένα αυτοκίνητο. Ναι. Διότι λέει Νικόζια. Α, κάθε επαρχία είχε. Μάλιστα. Το αρχικό και, της μπροστά. Υπήρχε το L, Limassol. Ναι. F, Φαρμακούστα. Φαρμακούστα. Για την Λάρνακα και την Πάφο δεν υπήρχαν. Νομίζω όχι. Μάλιστα. Μην ξεχνάτε ότι τότε τα ποδήλατα, ναι, είχαν αριθμό. Είχαν αριθμό, ναι, σωστά. Σωστά. Και πάμε και στην τελευταία ενότητα που είναι το μουσείο σας.
Αυτός ο εκπληκτικός χώρος, πόσες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα είναι? Είναι 3.500 τετραγωνικά. Και πόσα αυτοκίνητα έχει μέσα? Εδώ που βλέπετε είχε 145, τώρα έχει 214. Πάμε στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι του 1912 το Ford Model T. Στην επόμενη. Το Citroën. Το Citroën. Στην επόμενη. Εδώ είναι του 1984, του 1992. Ναι. Βλέπω, τα έχετε και σε κατηγορίες. Και σε κατηγορίες. Ακούστε να σας πω, υπάρχουν δύο ειδών μουσεία. Ναι. Ή βάζεις 5 αυτοκίνητα της ίδιας μάρκας, αυτό είναι του Μακαρίου. Ναι. Αυτό είναι το προεδρικό. Αυτό δυστυχώς, και θα το πω, ναι, δεν έκατσε ο Μακάριος μέσα. Γιατί? Διότι οι Έλληνες της Νέας Υόρκης και της Αμερικής πληρώσαν για αυτό το αυτοκίνητο για να το στείλουν. Είναι 4 τόνους. Η απόδειμη έχει που 2 air condition και δεν αναπνέει στον αέρα του πόξο άμα είσαι μέσα. Για τρομοκρατικές. Για τρομοκρατικές. Και είναι δηλαδή θωρακισμένη. Θωρακισμένη με 4.500 κιλά. Και γιατί δεν το χρησιμοποιείς? Δεν επρόφτασε. Επέθανε πριν να έρθει το αυτοκίνητο. Όταν του το έστειλαν. Του το έστειλαν, δεν έκαμε 9 μήνες να γίνει. Έφυγε από το εργοστάσιο και μετά έπιανε στους ανθρώπους που κάνουν τεθωρακισμένα. Μάλιστα, για να ενισχυθεί. Και θα πω και ένα άλλο πράγμα. Η αξία του δεν είναι τόσο μεγάλη, διότι ήταν του Μακαρίου, αλλά δεν έχουμε μια φωτογραφία μου να βγαίνει, ναι, από σωστά το Μακαρίου. Αν χρησιμοποιεί το, σίγουρα θα ανέβει. Μάλιστα. Η αξία. Πάμε στην επόμενη. Και διάφορες κατηγορίες βλέπω εδώ. Ναι, στο παλιό μουσείο εδώ. Παλιό μουσείο. Αυτό βλέπετε F960. Αμακούστα. Ήταν του κύριου Πούγιουρου, του Δημάρχου. Του Δημάρχου. Ναι, και θέλω να σας πω ότι επάντρεψε την κόρη του και η κόρη ήρθε και της το δώσαμε και επάντρεψε η... Συγκινητικό η... αυτό που λέτε. Ναι. Συγκινητικό. Πάμε στην επόμενη. Εδώ αυτό... είναι το αυτοκίνητο του Μυστηρίου. Και αν δείτε, λέω, this is... The original, το έγραψα πάνω, ναι, για να μην ρωτά μήνυ ο κόσμος. Πάμε στην επόμενη. Να, και επίσης, ναι, σωστά. Ελάτε. Ναι, και οι διάφορες κατηγορίες. Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα και στο καρναβάλι. Μάλιστα, και στο καρναβάλι. Έχει τη δική του ιστορία, έτσι δεν είναι, βέβαια, κύριε Μαυρόπουλε? Βέβαια, αυτόν είναι της Thatcher. Αλήθεια! Και το έχουμε εμείς εδώ? Το έχουμε εδώ. 1973. Το αγοράσατε? Μάλιστα. Πήγατε ειδικά και το εντοπίσατε? Όχι, από το auction. Α, υπήρχε δηλαδή δημοπρασία. Μάλιστα. Και το χτυπήσατε, το αγοράσατε, το κάνατε. Μάλιστα. Και διάφορες χρονολογίες. Υπέροχα. Το παλιό μουσείο είναι αυτό. Το παλιό μουσείο, ναι, επαναλαμβάνουμε, αλλά είναι εκπληκτική η συλλογή. Σωστό. Και εσείς δίπλα από το Citroën εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μάλιστα. Και νομίζω ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά, αν δεν κάνω λάθος. Και το εξωτερικό του μουσείου μας. Να το επισκεφτείτε. Ώρες λειτουργίας. 9 με 5 και 10 με 6 τα Σαββατοκυριακά. Μάλιστα. Και όλες τις... είναι ένα μουσείο που είναι ανοιχτό κάθε μέρα, εκτός Πρωτοχρονιά, Πάσχα και Χριστούγεννα. Μάλιστα. Είμαστε κλειστοί. Μάλιστα. Και η αγάπη όμως συνεχίζεται. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι από το 1900, από το 2000, πότε άρχισε το μουσείο, 2014, έχουμε 6 χρόνια τώρα. Νομίζω ότι θα σταματήσει εδώ η προσπάθεια. Εάν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, η πανδημία, θα ξεκινούσα το νέο μου μουσείο, που είναι πέντε φορές πιο μεγάλο. Θα το κάνετε, κύριε Μαυρόπουλε, είναι πολύ ενεργή ακόμα. Θα δούμε. Θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η πανδημία, καμία πανδημία δεν κράτησε για πάντα. Και θα μπουν τα πράγματα στη θέση. Τι λέγουν του Θεού, στο στόμα σας και του Θεού τα αυτιά. Έτσι είναι. Εσείς να συνεχίσετε αυτή την αγάπη που έχετε. Να επαναλάβουμε ότι για φιλανθρωπικό σκοπό και με ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Λεμεσού διοργανώνει η Λέσχη Ιστορικών και Κλασικών Οχημάτων Κύπρου. Αυτός ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός αυτό το ράλι με τα καλύτερα οχήματα. 50 στο σύνολο μέχρι τώρα, 25 χρονών και άνω. Οι συμμετοχές όμως είναι ακόμη ανοιχτές. Είναι ακόμη ανοιχτές, ναι. 7.000, 9.000 οι δικές σας συμμετοχές, βέβαια, με τη Λέσχη Ιστορικών και Κλασικών Οχημάτων Κύπρου και το Μουσείο Ιστορικού Κλασικού Αυτοκινήτου σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της Λεμεσού. Μάλιστα. Καλή επιτυχία στον αγώνα, ο οποίος θα είναι ρομαντικός, θα έλεγα. Πολύ ρομαντικός και
Θέλω να σας πω και έναν άλλον. Ότι έχουμε και ένα βραβείο. Ναι. Όποιος είναι εντυμένος, συνοδηγός-οδηγός, με τον καιρό του αυτοκινήτου που είχε γίνει, ανάλογα με θα τα ρούχα πάρει εκείνης. Βέβαια, θα πάρει 10 πόντους παραπάνω επιπλέον. Άρα θα προηγείτε τον υπολείπον. Μάλιστα. Κύριε Μαυρόπουλε, αυτή την αγάπη που έχετε να τη συνεχίσετε. Ευχαριστώ και να πολύ. Είστε πάντα καλά. Εμείς ευχαριστούμε και πολύ που μας φιλοξενήσατε στο υπέροχο κότερό σας και κάναμε εκπομπή. Ευχαριστώ. Πριν από 4 χρόνια και ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν 4 χρόνια. Ναι, βέβαια, πώς. Εσάς δεν σας φαίνεται, εμένα σας μου φαίνεται. Σας ευχαριστώ με τιμά και εσάς το ίδιο. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω το ΡΙΚ που είναι χορηγός επικοινωνίας στον αγώνα. Και σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και έξω η σημερινή παρουσίαση και να είστε πάντοτε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Η εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας ήταν μαζί σας. Αύριο ραδιοφωνικά 2 ώρες, 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα και στη συνέχεια τηλεοπτικά στο ΡΙΚ 1 και στο ΡΙΚ ΣΑΤ. Ο καλός συνάδελφος Πέτρος Κίττος στη σκηνοθεσία μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους πίσω από τις κάμερες. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Μας τιμά. Γεια χαρά.